Γιώργος Λαγαρίας, οικονομικός διευθυντής της γνωστής εταιρείας Mazars. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από πού να αρχίσουμε? Αρχίσουμε από τα επιτόκια. Μετριάζονται οι προσδοκίες για τις μειώσεις τελικά? Κοιτάξτε, μετριάζονται και ευτυχώς μετριάζονται, γιατί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου ήταν παρανοϊκές προσδοκίες για 7 μειώσεις επιτοκίων. Δεν προέκυπτε από πουθενά αυτό το νούμερο. Οπότε πλέον μιλάμε για 2, ίσως και λιγότερες μειώσεις επιτοκίων στην Αμερική, όπου η οικονομία πάει κάπως καλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. 3 στην Ευρώπη και περί τις 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα. Από εκεί που λέγαμε για 6 και 5. Αυτό τι σημαίνει τώρα, πώς θα μεταφραστεί ενώ στην αγορά? Κοιτάξτε, οι ομολογιακές αγορές το έχουν ήδη μεταφράσει. Οι μετοχικές κάνουν το ζουν στον αστερισμό του Artificial Intelligence. Mm-hmm. Οπότε σε επίπεδο αγορών δεν έχει να επηρεάσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Σε επίπεδο καταναλωτών, έτσι κι αλλιώς οι καταναλωτές περιμένουν κάποιες μειώσεις επιτοκίων φέτος. Θεωρώ ότι θα τις δούνε. Ως ένα σημείο θα μειωθούν οι πιέσεις προς τους καταναλωτές. Βεβαίως, από την αρχή του νέου έτους, γιατί τα επιτόκια, ξέρετε, θέλουμε και κάνα χρόνο για να δουλέψουν στην οικονομία, mm-hmm. έχουμε και τις τράπεζες, οι οποίες λόγω της Βασιλείας 3 θα δανείζουν λιγότερο. Άρα, με το ένα χέρι ουσιαστικά το σύστημα αυξάνει λίγο την ρευστότητα, με το άλλο πρακτικά τη μειώνει, γιατί έρχονται οι αυστηροί κανόνες που έχουμε βάλει για τις τράπεζες μετά τη μεγάλη κρίση του 2008 και το πλαίσιο Βασιλεία 3, προκειμένου να μην έχουμε θέματα με τους ολογισμούς τραπεζών. Οπότε με το ένα χέρι θα παίρνουμε και με το ένα χέρι θα δίνουμε και με το άλλο θα παίρνουμε. Πρακτικά δηλαδή τι σημαίνει για τον κόσμο και πάλι δύσκολη οικονομία. Ωραία, η Αμερική πηγαίνει καλύτερα από ό,τι ενδεχομένως αναμενόταν λόγω συνέχισης δανεισμού? Ναι, ιδιωτικού και δημοσίου. Ο δημόσιος δανεισμός αναμένεται να φτάσει στο 131% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2028-2030. Επίσης ο ιδιωτικός δανεισμός έχει αυξηθεί και βλέπουμε μία σαφή αύξηση στα χρέη των πιστωτικών καρτών. Δηλαδή έχουν αυξηθεί τα χρέη, έχουν αυξηθεί αυτοί που δεν πληρώνουν την πιστωτική της κάρτα. Η οποία, ας θυμόμαστε, ότι πλέον πάει κοντά στο 30%, έτσι, σε μερικές περιπτώσεις. Η Ευρώπη? Η Ευρώπη, η οποία δεν δανείστηκε τόσο πολύ, ανάλογα δεν ακολουθεί κιόλας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό που συμβαίνει. Η Αμερική δανείζεται προφανώς και εν ώψη εκλογών, για να μην μπει η οικονομία σε υφησιακές πιέσεις και το βρει ο Biden μπροστά του εκλογικά. Ουσιαστικά ναι. Ο Biden πήρε την απόφαση ότι δεν θα πάει στις εκλογές με κακή οικονομία. Ναι. Όπως είχε πάρει κάπου το Τραμπ την απόφαση ότι αν πάω μόνο με τον κορονοϊό στις εκλογές θα διαλυθώ, να αρχίσουν να κόβει επιτάγια σε όλο τον κόσμο, μπας και το σώσω. Mm-hmm. Που τελικά δεν το έσω και δημιουργήσε τον ορισμό που είδαμε αργότερα. Mm-hmm. Και αυτό τεχνιώθηκε πάρα πολύ εύκολα από την κυκλοφορία του χρήματος, το λεγόμενο μηδίο. Mm-hmm. Αλλά το οποίο ανέβηκε πάρα πολύ στην Αμερική, αλλά δεν ανέβηκε καθόλου στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα και τον αμερικάνικο πληθωρισμό να υποχωρεί και με πιο αργές κινήσεις. Ευρώπη, σε επίπεδο οικονομίας, τι προβλήματα υπάρχουν? Η Γερμανία βρίσκεται σε μία ύφεση. Mm-hmm. Ο Γάλλος καταναλωτής βρίσκεται σε ύφεση. Οπότε τα δύο στοιχεία που είναι τα βασικά δομικά υλικά της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο Γάλλος καταναλωτής και ο Γερμανός κατασκευαστής, ο Γερμανός βιομήχανος μάλλον, βρίσκονται και τα δύο σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Οπότε γενικά η Ευρώπη δεν πάει πολύ καλά η οικονομία της, έχει πιο πολύ ανάγκη της μείωσης επιτοκίων ξεκάθαρα. Το κρατάνε λίγο γιατί ξέρουν ότι αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών, των οποίων ισολογισμοί υποφέρουν και από την έκθεση σε commercial real estate στην Ευρώπη περισσότερο από ό,τι στην Αμερική. Οπότε σου λένε ότι άμα τους ρίξουμε τώρα και την κερδοφορία μπορεί να κινδυνεύσουν οι τράπεζες. Δεν είναι σταυρόλεξο για εύκολους λίτες αυτό. Τι μπορεί να γίνει στον τραπεζικό τομέα, ευρωπαϊκό? Μπορεί να γίνει. Αν υπάρξουν καινούργια αφέλειες τραπεζών όπως πέρσι με την Credit Suisse, θα δούμε σίγουρα ψυχονέσεις περισσότερες, οι οποίες θα χτυπήσουν λεγόμενους εθνικούς πρωταθλητές, γιατί θέλουμε να υπάρχουν εθνικοί πρωταθλητές. Φανταστείτε μεθαύριο μία, ας πούμε, ξένες τράπεζες να έρθουν να πάρουν, ξέρω εγώ, την Alpha Bank και την Eurobank. Θα είναι τρεις φορές πιο δύσκολο να πάρει κάποιο δάνειο από την τράπεζα, είτε στεγαστικό είτε επιχειρηματικό. Γιατί πλέον θα λειτουργεί η τράπεζα με διεθνείς κανόνες. Οπότε
οι τράπεζες έχουν και ένα τοπικό κοινωνικό χαρακτήρα. Εάν γίνει consolidated, αν οι τράπεζες αρχίσουν να ενοποιούνται σε πιο διεθνή σχήματα, τότε η ροή του χρήματος θα δυσκολευτεί εκ περαιτέρω. Α, να υπάρξουν τραπεζικές συγχωνεύσεις πανευρωπαϊκά. Ναι, όταν οι τράπεζες δεν πάνε καλά, συνήθως το πρώτο βήμα είναι η συγχώνευση. Υπάρχει τέτοια προοπτική, δηλαδή υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις, μάλλον. Συζητήσεις δεν ξέρω αν γίνονται, γιατί θα γίνονται σίγουρα από τους αποκλειστές πόρτες, αλλά είναι η άμεση απάντηση αν οι τράπεζες αυτές έχουν προβλήματα στον εσωλογισμό τους. Άρα λοιπόν, αν τους μειώσει την κερδοφορία, έχουν τα ανοίγματα στο commercial real estate, τα οποία μπορεί να τις χτυπήσουν και γενικά στο real estate. Εάν λοιπόν υπάρχουν προβλήματα με τον εσωλογισμό, τους έχει η κυβέρνηση και λέει: δεν θα πληρώσει ο φορολογούμενός μου τη δικιά σου την τρύπα στον εσωλογισμό σου, θα συγχωνευτείς μια τράπεζα με έναν υγιέστερο εσωλογισμό και αυτό είναι. Τώρα όλο αυτό εν ώψη των δημοσιονομικών κανόνων από το 25 που σφίγγουν ξανά, δεν θα επιβαρυνθεί γιατί περαιτέρω. Εν ώψη του κανονιστικού πλαισίου, ναι, το οποίο θα σφίξει από το 25, αλλά και η δημοσιονομική. Σίγουρα στην Ευρώπη δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει για πολλά παραπάνω. Θεωρώ ότι δεν θα δούμε στην Ευρώπη μια οικονομία η οποία να έχει ελεύθερο χρήμα να κυκλοφορεί ωραία και φτηνά για αρκετό καιρό ακόμα. Δηλαδή τα επιτόκια θα πρέπει να πέφτουν κάτω από 2% για να το δούμε αυτό. Εδώ όμως έχουμε πλέον την σόρευση παραγόντων που όλοι λειτουργούν επιβαρυντικά. Έχουμε το θέμα της μείωσης κυκλοφορίας του χρήματος. Έχουμε το θέμα της πράσινης μετάβασης για την οποία κάποιο λόγο επιμένουν κεντρικά οι Βρυξέλλες επιβαρύνοντας διάφορους τομείς κεντρικούς όπως είναι ο αγροτικός τομέας και όχι μόνο. Μιλούσαμε χθες και με τον εκπρόσωπο των βιομηχανικών καταναλωτών ενέργειας εδώ στην Ελλάδα και μας έλεγε ότι οι βιομηχανίες και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά ζορίζονται από το ενεργειακό κόστος και ότι θα μπουν λουκέτα. Άρα εδώ έχουμε τώρα μια σόρυψη παραγόντων οι οποίοι αν αφαιθούν, πού θα οδηγήσουν. Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό, ας μπουν λουκέτα, ας γίνει ό,τι χρειάζεται, γιατί η οικονομία πρέπει να μεταμορφωθεί. Η πράσινη μετάβαση είναι απαιτούμενο και δεν ξέρω πλέον αν έχουμε και το χρόνο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά δείτε έξω. Έχουμε 30 βαθμούς το Απρίλιο μήνα. Αρχές Απριλίου. Τι θα έχουμε το καλοκαίρι, 50? Η ανθρωπότητα δεν έχει το περιθώριο να πει ότι κυνηγάω το κέρδος και πάρα πολλοί που διαμαρτύρονται θα πρέπει να δουν έναν τρόπο να το επιχειρηματικό τους μοντέλο να είναι πιο φιλικό προς την πράσινη μετάβαση. Δεν υπάρχει επιλογή γύρω από αυτό. Συγγνώμη, πώς δεν υπάρχει επιλογή. Δεν μπορεί να γίνει, θα έπρεπε λογικά η μετάβαση να γίνει με πιο βιώσιμους όρους. Διότι εδώ που τα λέμε η Ευρώπη δεν ευθύνεται για την παγκόσμια ρύπανση. Έτσι, η Ευρώπη έχει 8% νομίζω. Η Κίνα έχει 45%. Αλλά δεν μπορεί η Ευρώπη να σκοτώσει την ανταγωνιστικότητά της και η Κίνα να συνεχίσει να ρυπαίνει διατηρώντας τη δική της. Μαζί σας, αλλά βλέπετε εδώ πέρα είναι το game theory στη δράση. Εάν ο άλλος συνεχίσει να παρανομεί, τότε έχω και εγώ κίνητρο να παρανομήσω, αφού δεν τον πιάνει κανείς. Και τελικά τι έχουμε, θα έχουμε απλώς μία γενιά των επόμενων παιδιών που θα μας βρίσκουν και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Κάνουμε τρομερές ζημιές στο περιβάλλον και αυτό στοιχειοθετείται από πάρα πολλά νούμερα. Προφανώς η Αμερική και η Κίνα είναι με διαφορά το 70% των παγκόσμιων εκπομπών ρήπων. Αλλά και προφανώς η Ευρώπη προσπαθεί μόνη. Απλώς υπάρχει το λεγόμενο Brussels effect που λέμε, η εξαγωγή κανόνων δηλαδή προς άλλες χώρες, και στο θέμα της πράσινης μετάβασης η Ευρώπη είναι πολύ μπροστά. Βάζει αυτούς τους κανόνες και ουσιαστικά αυτοί γίνονται και το σχέδιο για να το ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει επιλογή γύρω από αυτό. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα και στο κάτω-κάτω τη βιομηχανία, ξέρετε, αν θέλουμε πούμε, να είμαστε πιο ευαίσθητοι, να μην βάλει λουκέτο βιομηχανία. Σε 10-15 χρόνια θα βάλει λουκέτο έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Ούτε τους πελάτες θα έχει, ούτε Εάν η Ευρώπη οδηγήσει αυτά τα χρονοδιαγράμματα που θεωρούνται, από ό,τι καταλαβαίνω μιλώντας με τους ανθρώπους της αγοράς, μη ρεαλιστικά, οδηγηθούν σε λουκέτα και πάμε σε πολιτική ρευστότητα ή και ρευστοποίηση και πολιτικές ανατροπές πανευρωπαϊκά και βγουν δυνάμεις οι οποίες είναι θέση
απέναντι σε αυτήν την ατζέντα, τελικά θα γίνει μια τρύπα στο νερό. Ούτε η πράσινη μετάβαση θα συνεχιστεί και θα έχει αποσταθεροποιηθεί ενδεχομένως πολιτικά και η Ευρώπη. Δηλαδή αυτό πρέπει να εξορθολογηθεί κάπως. Αυτό ήταν τη προηγούμενη γενιά που πρέπει να το σκεφτεί. Η προηγούμενη γενιά είπε: εγώ θέλω ανάπτυξη, θέλω λεφτά, θέλω κοινωνική πρόνοια. Ας την πληρώσει η επόμενη. Φτάσαμε λοιπόν στην επόμενη. Δεν μπορείς να περάσεις περαιτέρω. Αυτό που λέμε δώσε χρόνο στον κόσμο, αυτός ο χρόνος υπάρχει. Γιατί βλέπουμε πλέον, βλέπουμε μπροστά μας αλλαγές στο κλίμα. Υπάρχει αυτός ο χρόνος. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε υπερκαταιγίδες, ας πούμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τις καταστροφές μπροστά μας. Η Θεσσαλία δεν είναι αρκετή. Η Θεσσαλία θέλει για να παραγεί ξανά, θέλει 2 με 3 χρόνια. Έβρεξε μια ολόκληρη λίμνη πάνω από τα κεφάλια του. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι, ξέρετε, το ίδιο επιχείρημα που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ότι μα αφού κανείς άλλος δεν υπακούει τον νόμο, δεν θα τον υπακούσω ούτε εγώ. Λογικό, αλλά τελικά βλέπετε που καταλήγουμε σε κάτι. Αλλά δεν μιλάμε για παρανομία, εδώ μιλάμε για μια ορθολογική διαχείριση, ούτως ώστε να μην προκληθεί καταστροφή πριν από την καταστροφή. Και τελικά δεν σωθεί και παρτίδα. Αυτό γιατί... Εάν λοιπόν η απειλή είναι ότι σε περίπτωση που μας βάλετε να το κάνουμε αυτό, εμείς θα ψηφίσουμε κάποιον αντιδραστικό τύπου Τραμπ, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται 2 80-χρονοι που δεν θα ζήσουν να δούνε ούτε τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής, τις συνέπειες αυτών που έκανε η γενιά τους. Δεν θα συνεχίσει, δεν θα τις δουν. Και είναι 2 άνθρωποι που πιθανόν τους ενδιαφέρει και αν η οικογένειά τους θα τις δει το κάτω-κάτω. Εγώ δεν ξέρω, έχω 1 5χρονο, θέλω να μπορεί να αναπνέει. Καλά, όλοι θέλουμε. Και για τους επόμενους. Σε επίπεδο πρακτικότητα στην Ευρώπη, έτσι, ναι. Χώρες όπως η Γερμανία, η οποία ζορίζεται και ενεργειακά μετά την αποκοπή από την ρωσική ενέργεια. Και αυτοί έχουν αρχίσει τώρα και επιστρατεύουν ενώ καρβούνα κλπ. Θα αρχίσουν να. Κοιτάξτε, θα καταλήξουμε τελικά. Για να σου πω πώς λύνεται αυτό. Επειδή δεν θα κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είμαστε, δεν αλλάζουμε παρά μόνο εάν γίνει κάτι μπροστά μας, μια τεράστια καταστροφή. Σωστό. Και τότε λέμε αλλάζουμε και υποσχόμαστε να μην το ξανακάνουμε. Έτσι. Με την ίδια λογική οδηγηθήκαμε κάποτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Και για να μην ξεχνάμε λίγο αυτά τα οποία έγιναν, στον πρόδρομο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί, ήταν πάρα πολλοί λαοί στην Ευρώπη, οι οποίοι στοχοποιούσαν την εβραϊκή κοινότητα. Μετά την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το κλίμα γύρισε τελείως και υποσχέθηκαν όλοι να μην το ξανακάνουν. Ναι, αλλά 6 εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν. Έτσι, πρέπει να δούμε λοιπόν την καταστροφή για να αλλάξουμε. Οι Γερμανοί λοιπόν και όλοι αυτοί, και να σας πω που θα καταλήξει το πράγμα, θα καταλήξει σε ένα μείγμα πυρηνικής ενέργειας και αν η τεχνολογία το βοηθήσει, η ενέργεια σύνδεξη. Ναι. Από την οποία βρισκόμαστε ίσως 10 χρόνια μακριά. Ναι, 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 ναι. Που σημαίνει 20 χρόνια σε εμπορική, εμπορική βάση. Χρήση. Ναι, ναι. Οπότε θα καταλήξουμε περισσότερο στην πυρηνική ενέργεια, θέλουμε, δεν θέλουμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση ήδη που υπάρχει. Εξάλλου και οι Γάλλοι είναι μπροστά σε αυτό του. Και θα πούνε ότι καλύτερα, καλύτερα να βρούμε πώς θα τα θάψουμε, να τα στείλουμε στο φεγγάρι οτιδήποτε. Σωστό. Τώρα δεν εγώ, ναι, ναι. Παρά ναι. Να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Ωραία, μάλιστα. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Γιώργος Λακαρίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οικονομικός διευθυντής της Mazars.